Καλησπέρα σας, κύριε Σεβαστάκη. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας ακούγοντας ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Κασελάκη και επιστρέφουμε. Αν χάσετε με 10 μονάδες, ναι, είναι αποτυχία σας? Όχι, δεν είναι. Συγγνώμη. Θέλω βοήθεια εδώ για να το αντιληφθεί. Μου λέτε ότι μπορώ και πρέπει να είμαι πρώτος, να είμαι πρώτο κόμμα, και αν χάσω με 10 μονάδες δεν είναι αποτυχία. Γιατί πόσο είναι αποτυχία στις 20? Αποτυχία θα είναι εάν αλλάξουμε τη φιλοσοφία μας. Εάν συνεργαστούμε με μηχανισμούς συμφερόντων για να μπορούμε να πετύχουμε αυτό. Αυτός ο πύχης, 10 πάνω, 10 κάτω κτλ. Είναι μικροπολιτικές σκοπιμότητες και ρητορικές. Άμα αφήσετε να ολοκληρώσετε, καταλάβετε. Αυτό το είναι η απάντηση και από τις κοινωνίες, τις πολιτικές σας, τις προτάσεις σας. Αυτό το οποίο χτίζουμε είναι ένα κίνημα. Ένα κίνημα το οποίο βασίζεται σε έναν κόσμο ο οποίος ψάχνει μια βαθιά ανανέωση στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Προσωπικά θα καταβάλω κάθε προσπάθεια να πετύχει αυτό. Κύριε Σεβαστάκη, γιατί ο κύριος Κασελάκης έβαλε αυτό το μέτρο των 10 μονάδων? Προσπαθεί, εκτιμάται, να προλάβει καταστάσεις? Ίσως άκουσε εμάς που εδώ και πάρα πολύ καιρό λέμε ότι ο αριθμητικός προσδιορισμός μιας επιτυχίας είναι λάθος τακτική. Γιατί κινδυνεύεις, αν δεν πετύχεις το ποσοστό που προβλέπεις, να βιωθεί αυτό ως ήττα. Είναι λάθος απολύτως. Και είναι σωστό ότι αλλάζει το πεδίο και το βάζει στα ποιοτικά στοιχεία, όπου λέει θέλω να συγκροτήσω κάτι, θέλω να είναι κινηματικό και να είναι αισιόδοξο, ορμητικό ή εν πάση περιπτώσει να επανεκκινήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και να μην προσπαθεί να ταλαντευτεί πίσω από ένα ποσοστό. Είναι σωστό σαν επιλογή. Εν τούτης, είναι αυτονόητο και, αν θυμάστε καλά χθες, είναι λάθος του κυρίου Ανδρουλάκη να θέτει την στάθμη στο αν θα είναι δεύτερος ή αν θα είναι τρίτος. Γιατί το κέντρο είναι η παραγωγή πολιτική όλης της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Έναντι, και αν αυτό συγκροτήσει πειθαρχίες πολιτικές, έναντι του κυβερνητικού λόγου. Δεν είναι το αν θα είσαι στο 15, στο 18, στο 14. Δεν είναι αυτό το διακύβευμα. Η αλλαγή στάθμης του ΣΥΡΙΖΑ είναι αλλαγή στάθμης. Από το 32... στο 18, έτσι. Η αλλαγή στάθμης του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αναταχθεί πάλι με μια αριθμητική. Πρέπει να αναταχθεί με μια αλλαγή ποιότητας, αλλαγή οργανωτικού μοντέλου και αλλαγή λόγου, απεύθυνσης. Ωστόσο, κύριε Σεβαστάκη, η μάχη για την δεύτερη θέση θα έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί αυτός ο οποίος θα έρθει τρίτος, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε το ΠΑΣΟΚ, δεν θα είναι σαν ιτημένος? Κατά τη γνώμη μου, όχι, εφόσον υπάρχει πολιτικό θάλλος, υπάρχει πολιτική ποιότητα, πολιτικό σφρίγος, δεν έχει σημασία απολύτως το νούμερο. Είναι καλύτερο επικοινωνιακά να έρθει δεύτερος κάποιος, και για τον έναν αυτό ισχύει και για τον άλλον, αλλά δεν είναι η επιτομή της πολιτικής επιτυχίας. Η επιτομή της πολιτικής επιτυχίας είναι για μένα το ΣΥΡΙΖΑ να συγκροτήσει ένα κόμμα που δεν το έχει, να συγκροτήσει πολιτικό λόγο που είναι ένας διασκορπισμένος ακόμα λόγος, ασυγκρότητος, μετά ειδικά τη διάσπαση, και για δε το ΠΑΣΟΚ είναι να συνεχίσει αυτή την πυκνή οργανωτική του ποιότητα, να την αναπτύσσει και με τα νέα στελέχη, τα οποία εξάλλου έχουν ανανεώσει αρκετά το προφίλ του. Είναι ποιοτικά τα ερωτήματα και όχι ποσοτικά. Φυσικά μια μεγάλη υποχώρηση του ενός ή του άλλου φυσικά συνιστά ήττα και θα γεννήσει, αλλά εγώ δεν προβλέπω ότι θα υπάρξει κάποια μεγάλη υποχώρηση, κάποια μεγάλη αλλαγή. Αντίθετα, πιστεύω ότι θα αναπτυχθούν και οι δύο χώροι. Το πώς θα συνομιλήσουν είναι το πρόβλημα. Μάλιστα. Την ομιλία του κυρίου Τσίπρα στους Δελφούς, πώς την είδατε? Ο Τσίπρας έχει ένα πρόβλημα, όπου κάθε ηγέτη να
ανακτήσει ένα κομμάτι της ιστεροφημίας του ή να δρομολογήσει την θετική ή την αλλαγή, αν θέλετε, του τρόπου με τον οποίο έχει προσληφθεί πολιτικά. Και ο Σόιμπλε του δίνει μία πάσα, γιατί οι παρατηρήσεις του στα απομνημονεύματά του ήταν θετικές για τον Τσίπρα, ότι ήταν τολμηρή και παραγωγική στο τέλος η επιλογή του να μην συγκρουστεί και να μην βγάλει τη χώρα από το ευρώ ή, εν πάση περιπτώσει, να συμβιβαστεί. Ο Τσίπρας, λοιπόν, βιώνει παράλληλα και μία μεγάλη μοναξιά. Λέω εγώ, δεν είμαι... Πώς την εννοείτε, δηλαδή, την μοναξιά, των ενδόμηχων. Ιδεολογικά. Κοιτάξτε, μετά την εμφάνισή του στο συνέδριο, που φάνηκε ότι δεν είναι αυτό ή δεν παίρνει αυτό το γενναιόδωρο αγκάλιασμα από τον κομματικό, τουλάχιστον, χώρο, που κανείς υποπτευόταν ότι θα μπορούσε να πάρει. Υπήρξε μία, ας το πούμε, πολιτική ανάσχεση. Δεν λέω ήττα, ανάσχεση. Τον σταμάτησε κάτι στο συνέδριο, εννοώ. Με αυτούς τους όρους είναι αρκετά μετέωρος, πολύ περισσότερο όταν τα γράμματα, τα πολιτικά που γνωρίζει, διαφέρουν από αυτά που του διαδόχου του. Μάλιστα, η κριτική του για την πολιτική TikTok, έχω την εντύπωση ότι έχει στο πλάι και μια μομφή απέναντι στην επικοινωνιακή τεχνική του διαδόχου του. Υπάρχουν θέματα τέτοιου τύπου. Κάθε τέος ηγέτης θέλει να ξαναμπεί μέσα σαν ένα αγαπητό πρόσωπο, σαν μια αναφορά στην παράταξη. Το βλέπουμε και στην Νέα Δημοκρατία να συμβαίνει το ίδιο. Νομίζω, λοιπόν, ότι πρέπει να διανύσει χώρο, να βρει τα εργαλεία με τα οποία πραγματικά πιστώνεται από την ιστορία για μια σημαντική, για τη σημαντική προσφορά, τη στροφή που έγινε το 2015 στην Ελλάδα. Κανένα άλλο, καμιά άλλη πολιτική δύναμη δεν είχε το περιθώριο να κάνει καταληπτό το μνημόνιο, να κάνει αποδεκτή από ευρύτερες λαϊκές μάζες την ανάγκη συμβιβασμού με την Ευρώπη. Έκανε και λάθη, αλλά νομίζω ότι αυτό το πεδίο της πολιτικής ανάταξης, της πολιτικής του επανόδου, έτσι, όχι της επανόδου σαν αρχηγός, αλλά της επανόδου σαν ένα πρόσωπο αναφοράς, ισχυρής πολιτικής αναφοράς, νομίζω ότι το έχει μπροστά του και πρέπει να δουλέψει γι' αυτό. Κύριε Σεβαστάκη, να δούμε τι ακριβώς είπε ο κύριος Τσίπρας και επιστρέφουμε. Αυτό, καταρχάς, δεν το υιοθετώ ως έκφραση. Ήταν μια από τις πολλές προτάσεις που διαβάζω. Mm-hmm. Προκειμένου να έχουμε μια συνεργασία και με ανθρώπους εντός της Ελλάδας και με ανθρώπους εκτός της Ελλάδας στα πλαίσια αυτού του Ινστιτούτου. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ουσία της έκφρασης, δεν ταιριάζει, νομίζω, τόσο πολύ στα πολιτικά πρόσωπα, γιατί αφορά προϊόν. Δεν είμαστε προϊόντα. Το είχε πει ο Ζακαταλής στον Μιτεράν πριν από πολλά χρόνια. Αυτό δεν το ξέρω. Ο διαφημιστής, ο... Okay. Ο Ζακ Σεγγελά, συγγνώμη, ο Ζακαταλής. Ο Ζακ Σεγγελά, ο διαφημιστής προς τον Μιτεράν τη δεκαετία του 90. Φαντάζομαι ότι θα αντέδρασε ο Μιτεράν. Αλλά αυτό το οποίο καταλαβαίνω εγώ είναι ότι το κάθε δημόσιο πρόσωπο, ακόμα και εσείς που παρουσιάζετε εκπομπές στη δημόσια τηλεόραση, θέλετε να ξέρετε τον τρόπο με τον οποίο σας προσλαμβάνει η κοινή γνώμη. Mm-hmm. Είναι απολύτως φυσιολογικό. Δεν είναι παράλογο. Αυτό το οποίο όμως θέλω να σας διαβεβαιώσω, για να χρησιμοποιήσω τη λέξη που επαναλαμβάνω δεν την υιοθετώ. Μιλάτε για τον όρο rebranding. Rebranding στις αξίες που πρεσβεύω και υπηρετώ δεν θα κάνω. Mm-hmm. Διότι θεωρώ ότι συνεχίζω να πρεσβεύω και να υπηρετώ αξίες που με έφεραν στο πολιτικό προσκήνιο και μου έδωσαν τη δυνατότητα να κάνω σημαντικά πράγματα και για τη χώρα μου και για τις ιδέες μου. Να παλεύω για μια δικαιότερη κοινωνία, για περισσότερη δικαιοσύνη, για λιγότερη εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, για την ειρήνη, για τη βιώσιμη ανάπτυξη, για ένα πιο δίκαιο κοινό μας μέλλον. Αυτός είναι ο στόχος μου. Αυτό θα συνεχίσω να προσπαθώ από άλλους ρόλους, όχι από την πρώτη γραμμή, αλλά από τη γραμμή της παραγωγής ιδεών και πολιτικής.
Κύριε Σαβαστάκη, ο κύριος Τσίπρας είπε επίσης ότι παραιτήθηκα από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι από την πολιτική. Και τον ακούσαμε να λέει και προηγουμένως ότι έχει κάποιο άλλο ρόλο στο μυαλό του. Τι ακριβώς πιστεύετε ότι εννοούσε, με ποιον τρόπο θα επανέλθει πάλι στο πολιτικό σκηνικό ο κύριος Τσίπρας? Νομίζω ότι με τα δικτατορικά όλοι οι πολιτικοί που έχουν περάσει ονειρεύονται να γίνουν κάτι σαν τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ένα είδος μητροπολίτη της πολιτικής, όπου όλοι, είτε είναι ενεργός είτε μη ενεργός, αναφέρονται σε αυτόν. Ο Αλέξου Τσίπρας είναι πολύ νέος και έχει μπροστά του χρόνο πολιτικό, δεν έχει εξαντληθεί, δεν έχει καεί, έχει φθαρεί. Πρέπει και έχει αδικηθεί επίσης. Έχει αδικηθεί. Δεν του αναγνωρίστηκαν αυτά τα επιτεύγματα που πέτυχε, φυσικά με πάρα πολλά λάθη και αστοχίες. Έχει μπροστά του λοιπόν χρόνο με άλλους όρους, είτε με τη μορφή του Ινστιτούτου, είτε με τη μορφή μιας πιο ας πούμε ευρωπαϊκής, πιο διεθνούς δράσης, να καταφέρει να είναι παραγωγικός. Νομίζω ότι μπορεί, έχει το περιθώριο, να το χρονικό, πρέπει να βρει το φιλοσοφικό περιθώριο, το πολιτικό περιθώριο. Η πολιτική του σκέψη πρέπει να αναπτυχθεί για να μπορέσει να εκλογικεύσει και αυτό που έγινε την κυβερνητική περίοδο και αυτό που έγινε πριν την κυβερνητική περίοδο και αυτό που ακολούθησε, που ήταν μια κατιούσα, ανεξήγητη ή εν πάση περιπτώσει οδυνηρή. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο, κύριε Σεβαστάκη, τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στον κύριο Τσίπρα. Τέλος. Πάω στον Τσίπρα, λοιπόν, ο οποίος με αυτά που είπε, μη σας τα πω τώρα γιατί είμαι σίγουρος ότι τα έχετε δει, δεν συμμερίζεται την αισιοδοξία σας, να το πω ευγενικά. Τι είπε ακριβώς? Είπε ότι ο Μητσοτάκης τρέχει μόνος του σε έναν αγώνα στίβου και κινδυνεύει να έρθει δεύτερος. Η αξιωματική αντιπολίτευση πρέπει να το αξιοποιήσει. Δεν είναι μόνο TikTok η πολιτική, πρέπει να εμπνεύσουμε τον κόσμο και τους νέους με οράματα και ιδέες. Άρα δεν τους εμπνέουμε. Ναι, κοιτάξτε, και πολλά ακόμα τα οποία... Λοιπόν, πάμε λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε λίγο το πού βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε σε μια φάση στην οποία ο Πρωθυπουργός βγαίνει έξω στην κοινωνία, όπως είδαμε και στη Ρόδο, και συναντά μια παγωμάρα από την κοινωνία. Εμείς, όπου βγαίνουμε έξω, συναντάμε ένα κύμα από ανθρώπους, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, αντανακλάται και δημοσκοπικά με μια καθυστέρηση. Mm-hmm. Πρώτον. Δεύτερον, ο TikTok. Να θυμηθούμε ότι λίγο πριν 14 μήνες, Φλεβάρι του 2023, όταν έγινε τα Τέμπη, πώς άλλαξε το κλίμα υπέρ του Πρωθυπουργού. Πρώτον, πήγε στο φράχτη στον Εύρο. Ένα μήνα μετά, 31 Μαρτίου. Και εκεί πέρα άρχισε όλο αυτό το κομμάτι της εργαλειοποίησης του φράχτη, με υπονοούμενα ότι ελωτριώνει τη χώρα μας κτλ. Κτλ. Τα οποία δεν τα μπλόκαρε από το λαό με το οποίο συγκυβερνά μέσα στην κυβέρνησή του. Πρώτον. Δεύτερον, χρησιμοποίησε TikTok ο κ. Μητσοτάκης. Και ξαφνικά ξεχάστηκε ότι δεν φταίει κακιά η ώρα, φταίει κακιά η χώρα. Ναι. Και κατάφερε να κερδίσει τους νέους. Άρα λοιπόν, εγώ έχω υποχρέωση να επικοινωνώ με όλα τα κοινά, ειδικά όταν έχω απέναντί μου μια λίστα πέτσα η οποία ελέγχει πάρα πολλά συστήματα, όπως την ξέρετε. Το ερώτημα είναι, γιατί ο Τσίπρας δεν συμμερίζεται αυτά, και θα σας το θέσω και ευθέως για να μην κρυβόμαστε. Ναι. Και με όσα έγιναν στο συνέδριο και με τη σημερινή του τοποθέτηση. Δια της ερμηνείας, όλοι καταλαβαίνουμε ότι θέλει να πάρει τις αποστάσεις του από εσάς. Όχι, δεν θέλει καθόλου να πάρει αποστάσεις από εμάς. Πιστεύω ότι είναι... Καταρχάς, ρωτήστε τον, πρώτα απ' όλα. Εντάξει, μπορεί να απαντήσει και μόνος του. Εάν έχω την ευκαιρία, Δεύτερον, πιστεύω ότι είναι πολύ ικανοποιημένος από την πορεία την οποία ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, τις προτάσεις που βγάζει, την απήχησή του. Τρίτον. Άλλα λέει εδώ πάντως σήμερα. Ίσως να λέει κάτι το οποίο αναφέρεται σε μια κατάσταση τους τελευταίους μήνες. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όχι, επειδή μιλάει και για την αριστερά και για την Ευρώπη και για τα υπόλοιπα. Άρα λοιπόν, επειδή μιλάει την αριστερά και την Ευρώπη, ισχύει ότι ο προοδευτικός κόσμος έχει μια δύσκολη εκλογική μάχη μπροστά μας. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να δημιουργηθούν οι συνθήκες, οι οποίες, όπως στην Ισπανία, μπορεί να υπερκεράσει το δεξιό κύμα. Πώς την ακούσατε την απάντηση του κύριου Κασελάκη?
προβλέψιμη. Δεν έχει αποφασίσει και σωστά, κατά τη γνώμη μου, να τσιμπήσει σε ερωτήσεις που υποδηλώνουν τη διαφορά τεχνικής, πολιτικής τεχνικής με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι προφανές ότι ανήκουν σε διαφορετική γενιά και έχουν διαφορά τεχνικής. Το πρόβλημα του TikTok δεν είναι το μέσον, είναι η σύντμηση του λόγου, είναι ο τύπος πολιτικού λόγου που επιβάλλει το μέσον. Το μέσον είναι μόνο διαφορά τεχνικής, κύριε Ανδρουλάκη, ή μήπως έχουν και... Συγγνώμη, δεν σας ακούω, είναι πάρα πολύ άσχημος ο ήχος μας. Με συγχωρείτε, πρέπει να το ξαναπείτε γιατί δεν το άκουσα. Είναι μόνο τεχνικές οι διαφορές που έχουν μεταξύ τους ο κύριος Κασελάκης και ο κύριος Τσίπρας ή έχουν και κάποιες διαφορές στις αξίες τις οποίες τόνισε μάλιστα και ο κύριος διαφορές. Δεν έχουν διαφορές ως προς την γενική αναφορά. Έπεσε η γραμμή δυστυχώς. Εμείς σας ακούμε. Μπορείτε να συνεχίσετε να μας μιλάτε. Αλλά πριν από αυτό, να δούμε τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης και επανερχόμαστε. Ό,τι κόμμα και αν ψήφισαν την τελευταία φορά, τους πολίτες που θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία, μέσω ποιου κόμματος και ποιου πολιτικού αρχηγού αυτό το μήνυμα θα πάει όπως πρέπει στον κύριο Μητσοτάκη? Μέσω αυτονών που είναι ένα πάρκινγκ της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κύριος Βελόπουλος, που την κρίσιμη στιγμή που έπρεπε να πλήξουν την ΑΔΑΕ και τον κύριο Ράμο, που ο Πρωθυπουργός είπε ότι έχει προσωπική ατζέντα, τα βρήκαν υπογείως με τη Νέα Δημοκρατία και αλώσαν την ανεξάρτητη αρχή? Μέσω μικρότερων κομμάτων που εμφανίστηκαν ξαφνικά στην πολιτική ζωή του τόπου από το πουθενά? Μέσω του lifestyle του κύριου Κασελάκη ή μέσω ΕΜΟΥ και του ΠΑΣΟΚ, που σε τρεις πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει ιτήθηκε κατά κράτος η Νέα Δημοκρατία? Δημοτικές εκλογές, υποκλοπές παρτίθηκε το μισό Μαξίμου και πριν από 2 εβδομάδες πρόταση δυσπιστίας ξανά βγήκε το μισό Μαξίμου. Οι μόνοι που έχουν επιφέρει είτε στη Νέα Δημοκρατία είναι το ΠΑΣΟΚ και εγώ. Ποιες νίκες έχουν τα υπόλοιπα κόμματα τα τελευταία χρόνια απέναντι στη Νέα Δημοκρατία? Καμία. Πριν πάμε να σχολιάσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, ολοκληρώστε αυτό που είχατε ξεκινήσει να μας λέτε προηγουμένως, κύριε Σεβαστάκη. Άκουσα λίγο την ερώτησή σας, γιατί έπεσε ο ήχος και σας άκουσα. Η ερώτηση είχε να κάνει με το αν είναι μόνο τεχνικές οι διαφορές που έχει ο κύριος Κασελάκης με τον κύριο Τσίπρα σε επικοινωνιακό επίπεδο ή αν είναι ουσιαστικές και έχουν να κάνουν και με το ιδεολογικό τους επίπεδο. Έχουν διαφορετική μόρφωση, διαφορετική πολιτική καλλιέργεια, διαφορετικό βίωμα και είναι λογικό ανάμεσα σε ανθρώπους διαφορετικής γενιάς και διαφορετικού βιογραφικού να υπάρχουν διαφορές. Υπάρχει μια γενική αναφορά στην αριστερά, πάρα πολύ εύπλαστη και από όλους, αλλά οι νοηματοδοτήσεις, το τι εννοεί κανείς αριστερά και σε ποιο σημείο έρχεται σε ρήξη με το σύστημα, εκεί διαφοροποιούνται τα πράγματα. Δεν είναι όμως εκεί το ερώτημα. Το ερώτημα είναι εάν αυτή η έκπληξη, η εγγραφή που έχει ο Στέφανος ο Κασελάκης στα νέα είδη κοινού, αν μπορέσει αυτό να το μετασχηματίσει σε μια μόνιμη πολιτική ποιότητα η οποία θα έχει ισχυρή σχέση, ισχυρή γύρωση με αυτό το είδος κοινού. Νομίζω ότι ο Τσίπρας θα μπορούσε να τον βοηθήσει αν ο Κασελάκης έχει την πρόθεση να τον αξιοποιήσει. Εν τούτης, είναι προφανές ότι ανήκουν σε άλλη γενιά και είναι προφανές, όπως ο Αλέξης Τσίπρας ανήκε σε διαφορετική γενιά από τους προγενέστερους, από τον Αλέκο Αλεβάνο, έτσι και ο Κασελάκης είναι μιας άλλης πολιτικής κουλτούρας και άλλες πολιτικές προσλαμβάνουσες ή διαφορετικές πολιτικές προσλαμβάνουσες. Νομίζω υπάρχει χρόνος να δουλέψουν και οι δύο σαν μαθητές, να ξαναμαθητεύσουν στην αριστερά και μάλιστα στη νέα αριστερά. Να επιστρέψουμε τώρα και στον κύριο Ανδρουλάκη, τον οποίο ακούσαμε προηγουμένως τι είπε από το Φόρουμ των Δελφών. Είπε λοιπόν χαρακτηριστικά ότι σε τρεις πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει ιτήθηκε κατά κράτος η Νέα Δημοκρατία. Εφόσον λοιπόν η Νέα Δημοκρατία ιτήθηκε, γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν ευνοήθηκε δημοσκοπικά?
Είναι ένα ερώτημα που δείχνει ότι η επικοινωνιακή διάσταση είναι πάρα πολύ σημαντική στην πολιτική. Δεν είναι μόνο δηλαδή ο κλειστός, η κλειστή πολιτική παραγωγή, αλλά και η επικοινωνιακή δυνατότητα να την κοινοποιείς και να πείθεις το ακροατήριά σου. Εν πάση περιπτώσει όμως, εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει και ένα ζήτημα αρχής. Με τη βοήθεια του ΣΥΡΙΖΑ, την αποφασιστική βοήθεια του ΣΥΡΙΖΑ, την αποφασιστική συμμετοχή και όχι την κρύα συμμετοχή, πέτυχε και στις αυτοδιοικητικές και στις υπόλοιπες πρωτοβουλίες. Που σημαίνει ότι είναι συνολικά ο αντιπολιτευτικός λόγος όπου έχει κάποια επιτεύγματα, βεβαίως με την τεχνογνωσία και την αποφασιστική συνδρομή του ΠΑΣΟΚ, του έμπειρου ΠΑΣΟΚ ή εμπειρότερου και ΠΑΣΟΚ σε τέτοιου είδους ζητήματα. Όμως ήταν όλη η αντιπολίτευση. Έτσι πρέπει να το δούμε. Έχουμε πει ότι είναι ανταγωνιστικές οι σχέσεις τους και ότι μέχρι τις εκλογές θα παίζεται αυτό το brand affair. Ακούω και από την άλλη πλευρά διάφορα. Νομίζω ότι ούτε ο Ανδρουλάκης τροφοδοτεί το Μητσοτάκη, ούτε η υπόθεση του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, έχει κατά κάποιο τρόπο παρκάρει πίσω από μια απλή επικοινωνιακή λειτουργία. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν αιτήματα και υπάρχουν πόθη αλλαγής, επιθυμίες αλλαγής. Μάλιστα, κύριε Σεβαστάκη, να σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστώ πολύ.